Γιατί χτυπούσε η καμπάνα στη Μήλο? Ο Φάνης είναι Έλληνας και έχει σπουδάσει αρχαιολογία. Είναι πολύ χαρούμενος που δουλεύει ως αρχαιολόγος σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να βρει σταθερή δουλειά. Δουλεύει κυρίως σε projects για λίγους μήνες. Πριν λίγα χρόνια στην Αθήνα έσκαβαν για να φτιάξουν τις καινούριες γραμμές του μετρό. Έτσι βρήκαν πολλά πράγματα κάτω από τη γη και οι αρχαιολόγοι έπρεπε να δουν τι ακριβώς ήταν αυτές οι ανακαλύψεις. Ο Φάνης, λοιπόν, δούλεψε εκεί με συμβόλαιο για δύο χρόνια. Ήταν πολύ σημαντική δουλειά και του άρεσε. Επίσης, έμαθε πολλά πράγματα. Όμως, προτιμάει να δουλεύει κάτω από τον ήλιο και, γενικά, να μένει σε μία μικρή πόλη ή ένα χωριό και όχι στην Αθήνα. Ευτυχώς, Πέρση ήταν πολύ τυχερός και δούλεψε με συμβόλαιο για πέντε μήνες στο νησί της Μήλου, στις ανασκαφές του θεάτρου. Το καλύτερο ήταν ότι έπρεπε να δουλέψει εκεί από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι σε ένα ελληνικό νησί δίπλα στο Αιγαίο. Υπέροχα! Όταν πήγε στη Μήλο, τρελάθηκε. Του άρεσαν πολύ οι κυκλάδες αλλά δεν είχε πάει ποτέ σε αυτό το νησί. Φυσικά, ήξερε ότι το 1820 στη Μήλο βρήκαν την Αφροδίτη της Μήλου ή τη Βένους Δε Μήλο, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι ξένοι. Αλλά είδε επίσης ότι το νησί έχει κρυστάλλινα και καθαρά νερά, όμορφες παραλίες και καλό φαγητό. Νίκιασε ένα σπίτι στην πρωτεύουσα, την Πλάκα, δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο. Κάτω από την Πλάκα είναι τα ερείπια της αρχαίας πόλης της Μήλου και έτσι μπορούσε να πάει στη δουλειά του με τα πόδια. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να δεις σε αυτό το μέρος, αλλά εκεί βρήκαν κάποτε την Αφροδίτη της Μήλου, πριν την πάνε στο Λούβρο, στο Παρίσι. Σήμερα το πιο σημαντικό είναι το Ρωμαϊκό Θέατρο. Πολύ ωραίο είναι επίσης ότι από εκεί βλέπεις και το παραθαλάσσιο χωριό κλίμα. Στις 15 Αυγούστου το μεσημέρι, ο Φάνης αποφάσισε να πάει σε ένα μικρό εκκλησάκι στην κορυφή ενός λόφου, δίπλα στο θέατρο. Οι πιο πολλοί τουρίστες ήταν στην παραλία. Επίσης, κανένας Έλληνας δεν σκέφτεται να ανέβει τα απότομα σκαλιά κάτω από τον ήλιο στις 3 το μεσημέρι. Ήταν λοιπόν πολύ ήσυχα. Ξαφνικά άκουσε την καμπάνα της εκκλησίας να χτυπάει δυνατά. Α, ο παπάς θα είναι εκεί και θα ξεκινάει η λειτουργία για τις 15 Αυγούστου, σκέφτηκε. Όμως η καμπάνα δεν σταματούσε να χτυπάει και ο ρυθμός ήταν πολύ διαφορετικός από τον ρυθμό στον οποίο χτυπάνε οι καμπάνες συνήθως στην Ελλάδα. Ο Φάνης δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Επίσης, μετά σκέφτηκε ότι μία λειτουργία κανονικά δεν ξεκινάει στις 3 το μεσημέρι. Έφτασε στο εκκλησάκι και τελικά δεν είδε έναν παπά, αλλά έναν ψηλό, ξανθό άντρα με σόρτς και σαγιονάρες. Όταν αυτός ο άντρας είδε τον Φάνη, άρχισε να φωνάζει. «Hey! Γεια σου! Βοήθεια!» Ο Φάνης έτρεξε γρήγορα, αφού κατάλαβε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. «Καλησπέρα! Τι συμβαίνει?» «Συγγνώμη! Βοήθησέ με παρακαλώ!» Είμαι ο Ντίλαν. Δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Είμαι από τον Καναδά. Γλίστρησα και έπεσα. Δεν μπορώ να περπατήσω και είμαι εδώ από τις 11 το πρωί. Ξέχασα το κινητό μου και δεν έχει έρθει κανένας εδώ. Δεν αισθάνομαι καλά. Και έτσι ξεκίνησα να χτυπάω την καμπάνα. Ο Φάνης πρώτα του έδωσε το μπουκάλι με το νερό που έχει πάντα μαζί του και ο Ντίλαν το ήπιε όλο. Ήταν κατακόκκινος από τον ήλιο και το πόδι του ήταν πρισμένο και δεν φαινόταν καλά. Έτσι ο Φάνης Πήρε τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας του νησιού και ζήτησε να στείλουν κάποιον. «Εντάξει, θα στείλουμε τον Γιώργο με το γαϊδουράκι του να έρθει να τον πάρει και το ασθενοφόρο θα περιμένει στο πάρκινγκ να τον πάει στο Κέντρο Υγείας». Λοιπόν, Δίλαν, θα περιμένουμε το γαϊδουράκι και όλα θα πάνε καλά. Ο Ντίλαν γέλασε γιατί δεν πίστευε στα αυτιά του. Περιμένοντας, μίλησαν λίγο για τον Καναδά και έβγαλαν μία σέλφι μαζί για να θυμούνται τη στιγμή. Η ιστορία μας δεν τελείωσε εδώ. Αντίθετα, μόλις άρχισε. Αν θέλετε να μάθετε τι έγινε μετά, διαβάστε το επόμενό μας podcast, την ιστορία νούμερο 12. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε. Γεια σου!